Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 14 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα σε τίτλους. Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι και το κόμβο της ανατολικής εξόδου της Κομωτινής από τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στο Σιμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής σε περίπτωση σεισμού. Στη Κομωτινή το χαμόγελο του παιδιού. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Να περιορίσουν τα αγκάθια που καθυστερούν το φινάλι της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος, έτσι ώστε να πετύχουν το συντομότερο δυνατό την αλλαγή σελίδα στον αναπτυξιακό επενδυτικό τομέα, επιχειρούν το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο, επιλέγοντας ως σταθερό στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας μέσα στον Απρίλιο. Θετικά μηνύματα από το Eurogroup της 20ης Μαρτίου προσδοκούν θεσμοί και Ελληνικό Οικονομικό Επιτελείο, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται εξ αποστάσεως. Στόχος είναι η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης να υπάρξει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τη τεχνική συμφωνία. Ακόμη και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα είναι σημαντικό να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά, αλλά και να οριστεί άμεση επιστροφή των εκπροσώπων των δανειστών στην Αθήνα προκειμένου να κλείσουν τα ανοιχτά ζητήματα των συζητήσεων. Πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης τα εγγένεια της ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι και τον κόμβο στην ανατολική έξοδο της Κομωτινής προς ΒΙΠΕ και Εγνατία Οδό από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, παρουσία τοπικών φορέων και εκπροσώπων της Εγνατίας Οδού καθώς και του ανάδοχου που ολοκλήρωσε το έργο. Τα εγγένεια της ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι και το κόβο στην ανατολική έξοδο της Κομωτινής προς ΒΙΠΕ και Εγνατία Οδό πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη, παρουσία τοπικών φορέων και εκπροσώπου της Εγνατίας Οδό ΑΕ, καθώς και το ανάδοχο που ολοκλήρωσε το έργο. Σώσον Κύριε των λαών σου και λόγισον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές εικάτ εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Καλά που έχουμε τη ρία και βάζει χρώμα στη ζωή μας. Όλα μαύρα και λίγο κόκκινα. Έτσι είναι λίγο ανοιξιάτικα. Εντάξει. Εντάξει. Να είναι ασφαλή. Μπράβο. Ολοκληρώθηκε το τμήμα που δίνει σήμερα στην κυκλοφορία μέσα σε 2 χρόνια. Ολοκληρώθηκε επομένως ο κάθετος άξονας από την Εγνατία προς τη Βουλγαρία. Μας μένουν 2 ακόμη άξονες κάθετοι στην Εγνατία, ένα στον Εύρο και ένα στην Ξάνθη. Και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε η Θράκη να έχει τις απαραίτητες υποδομές, να έχει το πλεονέκτημα που ιστορικά είχε, το πλεονέκτημα της θέσης της για τις συνδυασμένες μεταφορές και για την παραγωγική της ανασυγκρότηση. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές των έργων και στην Εγνατία που το υλοποίησε στους χρόνους της και με το εύλογο κόστος και να πούμε ότι πρέπει οι κοινωνικοί φορείς της περιοχής να έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τις αναγκαίες υποδομές προκειμένου η Θράκη να ανακτήσει τον ιστορικό ρόλο που πάντα είχε. Να πούμε ότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανέναν, δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν υπουργό, σε κανέναν περιφερειάρχη δήμαρχο. Είναι μια εθνική προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι υποδομές της χώρας. Και γι' αυτό μας βλέπετε και όλους μαζί εδώ, όπως μαζί πρέπει να μας δείτε και στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να έχουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών. Αυτό θα ρωτήσετε αυτούς που βγάλανε τις συμβάσεις των αυτοκινητόδρομων χωρίς κοινωνικά κριτήρια και αυτούς που κάναν την Εγνατία και δεν βάλαν 15 χρόνια τα διόδια που έπρεπε να βάλουν, χωρίς συνδέσεις σε καμία τουριστική περιοχή, σε καμία βιομηχανική περιοχή, σε καμία πόλη επί της ουσίας
από αυτές που όφυλαν να κάνουν τις συνδέσεις, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο κόστος να το πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός και όχι αυτοί που έπρεπε να το πληρώνουν. Και μου η εισήγηση είναι σε όλους τους αυτοκινητόδρομους να μπουν αναλογικά ηλεκτρονικά διόδια με συγκεκριμένες προβλέψεις για τις τοπικές κοινωνίες και για πολίτες που ανήκουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες και χρειάζεται να τους στηρίξουμε. Και σε κάθε τους άξονες, βεβαίως. Στην Ξάνθη ξεκινάμε άμεσα τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου, μέσα στο μήνα δηλαδή, και στον Εύρο θα σας ενημερώσει και η Εγνατία. Υπάρχει επιτέλους μία πρόοδος των εργασιών των εργολαβιών που υπάρχουν εκεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο άξονας. Το ένα τμήμα ολοκληρώνεται μέχρι τον Αύγουστο του 2017 και το υπόλοιπο, το χρονοδιάγραμμα, είναι για τέλος του 2018, αρχές του 2019. Αυτό προκύπτει όχι από τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, αλλά από την συμφωνία που έχουμε με τη Βουλγαρία. Πιστεύουμε ότι μετά από επικοινωνία που θα έχουμε με τον ομόλογό μας στη Βουλγαρία, αυτοί οι περιορισμοί να έρθουν, γιατί το έργο και ο δρόμος έχει σχεδιαστεί για να σηκώνει και βαριά οχήματα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουμε τέτοιου είδους μετακινήσεις. Το ανάποδο θα έλεγα. Ο δρόμος αυτός και όλοι οι κάθετοι άξονες εξυπηρετούν το να ζωντανέψει και η ενδοχώρα και της Ροδόπης και της Ξάνθης και του Εύρου και όχι να είναι δρόμοι για να πηγαίνουμε μόνο εκδρομή, να έχουμε γεωταχή αυτοκίνητα. Είναι κανονικοί αυτοκινητόδρομοι και μπορούν να βοηθήσουν συνδυασμένες μεταφορές και στην γεωπολιτική, αν θέλετε, αναβάθμιση της περιοχής μας. Όσον αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, όχι άλλα πράγματα. Σήμερα παραδίδουμε το τελευταίο κομμάτι του κάθετου άξονα, τα τελευταία 6,5 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν ολοκληρώνεται ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε στο χρόνο που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει στοιχεία έτσι ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή και να πούμε ότι τα έργα από μόνα τους δεν αποτελούν ανάπτυξη, αλλά τα έργα είναι προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες και η περιφέρεια και οι δήμοι θα πρέπει να αγκαλιάσουν αυτό το έργο και αυτό το οποίο λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το περιμένουμε από τα πάνω, αλλά μέσα από τις περιφέρειες και από τα τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης να αγκαλιαστεί το έργο και πραγματικά να δώσει στην τοπική κοινωνία αυτό το οποίο πρέπει. Η σημαντικότητα του έργου είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα, φυσικά μπορεί να υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα το πώς αυτό θα το εκμεταλλευτούμε προς όφελος της περιοχής συνολικά, της, του Δήμου, της περιφέρειας και των κατοίκων, αυτό είναι στη δική μας, στη δική μας επιλογή και, και στον τρόπο με τον οποίο θα το εκμεταλλευτούν αυτοί. Το δικό του σχόλιο έκανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου. Στα 3,5 χρόνια λειτουργίας, αν και ανολοκλήρωτος, έδειξε την πολύ μεγάλη δυναμική ως πύλη εισόδου όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Έφερε όμως και στην επιφάνεια τα μεγάλα ελλείμματα στις υποδομές στην περιοχή, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, αλλά και τις ανεπάρκειες για να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να είναι ελκυστική η περιοχή. Πράγμα που δυστυχώς είχε αρνητικές επιπτώσεις σε κλάδους της τοπικής οικονομίας. Θεωρώ ότι η δυναμική του κάθετου άξονα δεν μπορεί να ανακοπεί μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αυτού κομματιού. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και οφείλει η κεντρική εξουσία να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ξεπεραστούν στερεότυπα και αγγυλώσεις του παρελθόντος, να επαναξεταστούν σχεδιασμοί που έχουν να κάνουν συνολικά με τους κάθετους άξονες στην ευρύτερη περιοχή, για να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν το άνοιγμα του κάθετου άξονα στη διέλευση λεωφορείων και φορτηγών. Και βέβαια χρειάζεται ταυτόχρονα να υπάρξει ένας σχεδιασμός παραγωγικής, αναπτυξιακής
δυνατότητα στην περιοχή που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μέσα στα οποία θα εντάσσεται και ο κάθετος άξονας. Πράγμα που θα δώσει όθηση στην τοπική οικονομία. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημερωσή σας. Για άλλη μια φορά, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρη Ανελθράκης, ο εκλεκτός συνάδελφος και σχολιαστής, ο Γιάννης Ουνάκος. Γιάννη, καλησπέρα σου. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα τα θέματα. Εμείς να ξεκινήσουμε βέβαια με την πολιτική επικαιρότητα. Διαπραγμάτευση συνέχεια, θα λέγαμε, και αγκάθια και επίθεση συνένεση για την ψήφιση των μέτρων από πλευρά από το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο. Κοιτάξτε, έχουμε μπαράζ διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμών, αν θέλετε καλύτερα, και τη ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά σημεία στη διαπραγμάτευση, πολλά αγκάθια. Μέσα στις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά την θέληση που υπάρχει εκ μέρους της κυβέρνησης να περάσουν τα μέτρα στην Βουλή με ευρεία πλειοψηφία, με 180 βουλευτές. Κατά την άποψή μου και από όσο γνωρίζω, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Θεωρώ ότι ήταν απλά μια κίνηση εντυπωσιασμού, αν θέλεις καλύτερα, ή μια κίνηση αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το μείζον θέμα της διαπραγμάτευσης. Μια διαπραγμάτευση η οποία μέρα με τη μέρα κολλησιεργεί. Βλέπουμε καθυστερήσεις, βλέπουμε βέβαια και κάποιες συγκλήσεις και κάποιους επώδυνους συμβιβασμούς. Η αρχή έγινε χθες με διάφορες τηλεδιασκέψεις που έλαβαν χώρα 2 ή 3, αν δεν απατώ, στο Υπουργείο Οικονομικών μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης. Θετικά μηνύματα βγάζουν, Γιάννη, από το για το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Βεβαίως, υπάρχει. Προσδοκούν μάλλον τόσο οι θεσμοί όσο και το. Υπάρχει η θέληση από την ελληνική κυβέρνηση να κλείσει γρήγορα η δεύτερη αξιολόγηση έως το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Το ρεαλιστικό σενάριο, όπως έχω αναφέρει, προβλέπει να κλείσει συμφωνία, εάν όλα πάνε καλά και το Staff Level Agreement συμφωνηθεί στο Eurowork Group τέλη Μαρτίου, στις 7 Απριλίου. Εγώ πιστεύω ότι η όλη προσοχή θα πρέπει να πέσει στο Eurogroup της 7 Απριλίου. Οι όποιες ενστάσεις και αμφιβολίες μου έχουν να κάνουν σχετικά με την δεύτερη αξιολόγηση, με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, διότι η κυβέρνηση μπορεί να έκανε αρκετές υποχωρήσεις, όμως όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, η απόσταση με τους θεσμούς και ιδιαίτερα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ουσιαστικά έχει κοινή κάθοδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει να κάνει κυρίως με τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και εκεί έρχονται και, αν θέλεις καλύτερα, τα διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, οι διαφορές. Παρόλο που η κυβέρνηση δέχθηκε να προωθήσει τη μείωση του αφορολόγιου του από την 1η Ιανουαρίου του 2019, με την προϋπόθεση να υπάρχει μια ταυτόχρονη μείωση του συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις, εν τούτοις όμως η εφάπαξ περικοπή της προσωπικής διαφοράς από τις συντάξεις είναι κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετη την ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και αν αυτές εφαρμοστούν το 2020. Η κυβέρνηση θέλει τη σταδιακή μείωσή τους, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να αναφερθεί κάποιος και στο. Δεν μπορεί να παραλείψει να μην αναφερθεί και στο γεγονός πως υπάρχει μεγάλη διαφορά των δύο πλευρών και στα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, το ασφαλιστικό και το εργασιακό. Αυτό το οποίο, αν θέλεις καλύτερα, μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ταύτιση, όπως ανέφερες και εσύ, είναι στο ζήτημα του εξοδικαστικού συμβασμού. Έχει βρεθεί μια φόρμουλα μέσα στην οποία οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές θα μπορούν να υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχει συμφωνία σε ένα βαθμό για τα εργασιακά, αλλά και στο δημοσιονομικό κενό του 2018, που μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζουμε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει προβάλει κάποιες αντιρρήσεις. Τώρα, τα αγκάθια τα οποία έχουμε αναφέρει από την. Από την άλλη πλευρά, και εκεί εστιάζεται η όλη αρνητική εικόνα στη διαπραγμάτευση. Υπάρχει περίπτωση σήμερα να λυθούν, αύριο να μην λυθούν. Κάποια πράγματα αλλάζουν συνεχώς στη διαπραγμάτευση, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι η διαπραγμάτευση κυμαίνεται και γυρίζει γύρω από ένα τεχνικό επίπεδο. Εν τούτοις όμως, τα θέματα τα οποία συζητούνται είναι βαθιά και σε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικά ζητήματα. Έτσι. Πράγματα για τα οποία ένας τεχνοκράτης και από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να αναλάβει το πολιτικό ρίσκο. Για να κλείσω το ρεπορτάζ για τη διαπραγμάτευση για σήμερα. Μπορώ να πω ότι ναι, υπάρχουν διαφορές στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό. Εν τούτοις όμως, εκείνο το σημείο στο οποίο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, οι θεσμοί αναμένεται να ασκήσουν τρομακτική πίεση στην ελληνική κυβέρνηση, αποτελεί το ζήτημα του συνδικαλιστικού νόμου. Είναι κόκκινο πανί για τους θεσμούς. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να εφαρμοστεί, σύμφωνα με την άποψή τους, από το πρώτο μνημόνιο. Δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Και ουσιαστικά, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό το οποίο συζητιέται και είναι η πρόταση στο τραπέζι, είναι να απαιτείται το 50% συν μία ψήφος για να διενεργείται απεργία και από την αντίθετη πλευρά να έχουν δικαίωμα και ανταπεργίας οι εργοδότες. Για να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βράδυ. Άσκηση ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περίπτωση σεισμού πραγματοποιήθηκε στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής.
άσκησε ετοιμότητες όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συγκεκριμένα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, της ΜΑΚ, καθώς και των εργαζομένων του νοσοκομείου Κομοτηνής, σε περίπτωση σεισμού πραγματοποιήθηκε στο Σημανόγλιο νοσοκομείο. Πραγματοποιήθηκε μία άσκηση στο νοσοκομείο της Κομοτηνής στα πλαίσια της εκπαίδευσης των δικών μας υπαλλήλων αλλά και την εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι υπάλληλοι του νοσοκομείου και διάφορες άλλες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στο όλο συμβάν. Το συμβάν ήταν πολλαπλό, υπήρχε σεισμός, υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα, υπήρχε φωτιά στο λεβιτοστάσιο. Η υπηρεσία μας κατευθείαν έστειλε 3 αμάξια. Έγινε γενική επιφυλακή της υπηρεσίας της Κομοτηνής. Ταυτόχρονα ζητήθηκε η συνδρομή της 4ης ΕΜΑΚ και της ΒΠΕ Κομοτηνής, η οποία σύνδραμε με το όχημα των σεισμών της ΕΜΑΚ, της 4ης ΕΜΑΚ, καθώς και με το κλιμακοφόρο όχημα που εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής. Έγινε απεγκλωβισμός των ατόμων, κατέβηκαν άτομα με το κλιμακοφόρο όχημα κάτω από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά, υπάρχει χώρος που έχουν στηθεί σκηνές για να μεταφερθούν οι τραυματίες. Μεταφέρθηκαν οι τραυματίες εκεί. Πιστεύουμε ότι η άσκηση είχε καλό αποτέλεσμα. Οι συναρμόδιοι φορείς είδαν με ποιους πρέπει να... πώς πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Έγινε καλή αντιμετώπιση του συμβάντος. Πιστεύω ότι όλα πήγαν καλά. Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Ελμένου Μωροδόπης, τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Δοκότση και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Προέκυψε ένα πρόβλημα, θα λέγαμε, αντισυνταγματικό έγκλημα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το θέμα βέβαια που αφορά τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Ναι, βέβαια. Η είδηση είναι ότι αναμένεται εντός των ημερών, αν όχι και των ωρών, να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων που έγιναν το 2015. Από ό,τι φαίνεται, η ολομέλεια του Συμβούλου της Επικρατείας μετά από την εισήγηση του τρίτου τμήματος του ιδίου δικαστικού σώματος, φαίνεται ότι κατατάσσει το νόμο 4327 του 2015 του νόμου Κουράκη Μπάλτα, που κατατάσσει σε αντισυνταγματικό, υπό την έννοια ότι η θεωρία ότι η διαδικασία ψηφορίας των διευθυντών σχολικών μονάδων, χωρίς να λένε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των κατατόπων σχολικών καθηγητών, χωρίς να επιχειρηματολόγων γιατί ψηφίζουν, το θεωρεί αυτό συνδεματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε υπό αυτή την έννοια θα έχουμε και αλλαγή στην επόμενη φορά, γιατί ξεκινάνε οι επιλογές των διευθυντών σχολικών μονάδων με το τέλος του σχολικού αυτού έτους. Κύριε Βασιλιάδη, αν κάποιος κάνει ένσταση και δικαιωθεί, από εκεί πέρα τι γίνεται? Ήδη έχουν κάνει κάποιοι διευθυντές ένσταση και νομίζω ότι, χωρίς να είμαι και εγώ νομικός, ότι αυτοί που έχουν την προσφυγή δικαιούνται και τα παρελκόμενα ή δικαιούνται αυτά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή θα δικαιωθούν ενδεχομένως μισθούς, αλλά θεωρώ ότι αυτοί που έχουν κάνει ήδη την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτοί θα έχουν κάποιο κομμάτι της απόφασης και το αποτέλεσμά της. Αυτοί θα δικαιωθούν. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν γι' αυτό. Ναι, θα δούμε ακριβώς. Πολύ σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό που λέτε. Να δούμε την καθαρογραφή της απόφασης της Βουλής Επικρατείας. Αυτό περιμένει και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Διότι, όπως σας έχω ξαναπεί, η θητεία των διευθυντών λήγει στις 31 Εβδόμου του 2017. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πάει το Υπουργείο σε νέα διαδικασία την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. Και από ό,τι φαίνεται, συνεχίζοντας και το σχόλιο όπως με το ρωτήσατε, ξαναμπαίνει η συνέντευξη, η είδηση που έχουμε κάτω από την Αθήνα, αλλά η διαδικασία ενδεχομένως της ψηφοφορίας των συναδέλφων
Γιατί κακά τα ψέματα ο νόμος αυτός έδωσε την ευκαιρία στους καθηγητές των σχολικών μονάδων να έχουν και αυτή την άποψή τους. Να έχουν και αυτή άποψη και πώς κάνει ένας σύλλογος, πώς επιλέγει τον διευθυντή της σχολικής μονάδας που θέλει. Ήταν μια δημοκρατική διαδικασία, αλλά ήταν ίσως στο πόδι γραμμένη, υπό την έννοια ότι εκείνη την περίοδο το Υπουργείο Παιδείας ήθελε άμεσα την αλλαγή των διευθυντών. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό υπήρξε και αυτό το πρόβλημα. Η είδηση πάντως και συνεχίζουμε το τι πράγματι θα θεσμοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας, τη νέα θεσμοθέτηση, είναι, είπαμε, η συνέντευξη, η μοριοδότηση. Να δούμε όμως αν θα συγκρατήσει και την ψηφοφορία και το πώς θα το κάνει όμως. Και αν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιχειρηματολογούν πλέον γιατί ψηφίζουν. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, όσον αφορά την ΟΛΜΕ, υπεκείμενες κινητοποίησης αλλά και τις κατατόπους ΟΛΜΕ. Ναι, υπάρχει πριν την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, συναντήθηκαν τα δύο μέλη των διοικητικών συμβουλίων, της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, για το τι μέλη γεννήθηκε τις κινητοποίησεις που κάνουν, να υπάρξει συντονισμός. Υπάρχει ένα κύριο αίτημα και από την ΟΛΜΕ και από τη ΔΟΕ, το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, χιλιάδων μόνιμων εκπαιδευτικών, διότι οι κενές οργανικές θέσεις είναι πλέον χιλιάδες, δεν έχουμε διορισμούς από το 2010 και μετά. Η μνημονιακή αυτή πολιτική έχει χτυπήσει την παιδεία πρώτιστα και θα υπάρξει ακόμα καινούργια συνάντηση αυτές τις μέρες εντός της εβδομάδας για να συντονιστούν οι δύο ομοσπονδίες για κοινές κινητοποιήσεις. Για τις καταδόπους εμείς αναμένουμε το τι μέλη γενέστε από την ομοσπονδία, από την ΟΛΜΕ, για να δούμε αν θα μπούμε στη διαδικασία γενικών συνελεύσεων, που μάλλον δείχνει ότι προς τα τέλη του Μάρτη θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, κύριε Βασιλιά, τελειώνοντας με τα κενά, τι γίνεται, αν και βαδίζουμε προς το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Ναι, υπάρχουν όμως κενά τα οποία ακόμα υφίστανται. Αν και είμαστε, όπως είπατε, είμαστε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Πρώτιστα έχουμε τα κενά στα μουσικά σχολεία των ειδικοτήτων μουσικής, παιδείας, διαφόρων οργάνων. Βέβαια, να πούμε και το θετικό γεγονός ότι οποιαδήποτε κενά που δημιουργούνται στη γενική παιδεία, στα γυμνάσια της Αλίκια, της Γενικής Παιδείας, αυτά αναπληρώνονται με αναπληρωτές. Περιμένουμε και αναμένουμε, να σας πω βεβαίως και κλείνοντας, και σε σχέση με το νέο Λύκειο τι θα γίνει. Εκεί περιμένουμε να δούμε την αναμόρφωση του νέου προγράμματος στη Β' και στη Γ' Λυκείου, που θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, διότι όπως ξέρετε η αναμόρφωση του προγράμματος του σχολείου στη Β' και στη Γ' Λυκείου, πολλοί υποψιάζουμε ότι θα μπει στη λογική του δημοσιονομικού πρόφτη και ξέρετε όλα αυτά βαφτίζονται αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας, ελάφρυνση της ύλης κτλ. Αλλά στην ουσία από πίσω υποκρύπτουν το γεγονός αυτό ότι το Υπουργείο θέλει να κόψει ή αν θέλετε να κερδίσει σε εκπαιδευτικούς. Θα δούμε δεδομένες και θα τα πούμε ξανά επόμενος χρόνο. Μάλιστα, κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Στην Κομωτινή βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Μουρμούρας, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επενδυτήριο Νομούρο Δόπης, ενημερώνοντας τους φορείς για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της χώρας, αλλά φουγκράστηκε και τα προβλήματα της περιοχής. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Μουρμούρας, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επενδυτήριο Ροδόπης, αφουγκράστηκε τα προβλήματα της περιοχής, ενώ ανέλησε και το τραπεζικό σύστημα. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί σήμερα στο χώρο του τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Μουρμούρα Γιάννη, ένα πρόσωπο εξέχων στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Συστάσεις νομίζω δεν χρειάζονται. Είναι ένας άνθρωπος καθηγητής πανεπιστημίου που έχει διατελέσει και υφυπουργός οικονομικών και στη συγκεκριμένη θέση αυτή τη στιγμή της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει μία οριμότητα ως προς την αντιμετώπιση του πιο δύσκολου προβλήματος που ταλανίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα και δεν είναι άλλο από το τραπεζικό σύστημα. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο για την γενικότερη πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου εξαιτίας του ότι, όπως γνωρίζετε, σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στο μικροσκόπιο του οικονομικού ενδιαφέροντος όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά μπορώ να πω το παγκόσμιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια τέτοια θέση, η οποία διοικεί το τραπεζικό σύστημα, είναι η πλέον σημαντικότερη αυτή τη στιγμή στη συζήτηση που γίνεται όσον αφορά
το οικονομικό μέλλον της χώρας. Υπό αυτήν την έννοια, η επίσκεψή του στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης σηματοδοτεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σηματοδοτεί το ενδιαφέρον του ίδιου του τραπεζικού συστήματος για την περιοχή μας και για τις επιχειρήσεις. Θα προσπαθήσουμε, μετά από πρόσκληση που είχε ο κ. Μουρμούρας και ανταποκρίθηκε στο επιμελητήριό μας, να δώσουμε να αποτυπώσουμε το οικονομικό στίγμα της περιοχής, των προβλημάτων που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις και να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση τόσο στη διπλανή αίθουσα μεταξύ μας, μετά την παρουσίαση, προσδοκώντας λύσεις, όσο και με επιχειρηματίες κατόπιν σε ένα γεύμα εργασίας. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά το ζητούμενο σήμερα στη χώρα είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό μέσα στο οποίο ανθούν οι επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο και βγάζουν τη χώρα από την κρίση. Δεν υπάρχει καμία άλλη απολύτως συνταγή. Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος παράγοντας στήριξης των επιχειρήσεων, είναι το τραπεζικό σύστημα. Ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο στη χώρα βιώνει μία ανυπαρξία που αριθμεί πλέον πολλά έτη. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς φθηνό χρήμα και χωρίς ρευστότητα, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα η συζήτηση που θα κάνουμε και μεταξύ των επιχειρηματιών και μεταξύ των θεσμών είναι όχι το ακριβώς το τι έχει γίνει, αυτό το ξέρουμε όλοι, είναι το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Τι λύσεις μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις πρακτικά στην πρόσβαση, στη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος. Αυτές τις απαντήσεις, με ιδιαιτερότητες, χωρίς κόμματα και υποδιαστολές, και ευθαρσώς θα μας δώσει ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος γνωρίζει όσο κανένας άλλος το τι μέλη γενέστε στο τραπεζικό σύστημα, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα των κόκκινων δανείων, της απρόσκοπης χρηματοδότησης, των επιτοκίων, της νομισματικής πολιτικής και εν γέννη της πορείας της χώρας μέσα στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Νομίζω ότι από αυτή τη συζήτηση θα έχουμε απαντήσεις που δεν μπορούμε να βρούμε στις αναλύσεις, στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολλά κρυφά σημεία τα οποία δεν μπορούν για ευνόητους λόγους να αναφέρονται δημόσια, και θα μπορέσουμε μέσα από αυτά να βρούμε μια πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και απαντήσεις στο πώς θα σχεδιάσουμε σαν περιοχή το μέλλον μας, γνωρίζοντας το τι μέλη γενέστη όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που θα συζητηθούν θα σας τα ανακοινώσουμε, θα τα συζητήσουμε στις επόμενες εκπομπές και στις συνεντεύξεις που θα έχουμε, πολλά άλλα όμως όχι. Είναι αυτές οι συσκέψεις και αυτή η συζήτηση που προκαλεί το επιμελητήριο, έστω και πίσω από κλειστές πόρτες, για να μπορέσουμε να πάρουμε πολλές φορές απαντήσεις που δεν ανακοινώνονται. Απαντήσεις όμως πολύ χρήσιμες, να τις γνωρίζουν οι επιχειρήσεις και να ξέρουν τι θα κάνουν στο εγγύς μέλλον. Υπάρχει η αχτίδα φωτός δύσκολα, με μικρές χρηματοδοτήσεις, όχι με τόσο φθηνό επιτόκιο, αλλά υπάρχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέραν των συστημικών τραπεζών εξετάζονται και άλλα πάρα πολλά εργαλεία που θα μπορούσαν να, μέσω του τραπεζικού συστήματος, να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, αν όχι άμεσα και έμεσα. Χωρίς να αποκλείεται η άμεση πρόσβαση, αλλά αυτά ξέρετε ότι προϋποθέτουν κλείσιμο αξιολόγησης, ένταξη σε άλλους μηχανισμούς, τα οποία πολλές φορές δεν εξαρτώνται από τις αποφάσεις μιας τράπεζας μιας χώρας, η οποία έχει εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ουσία το ρόλο της στρατηγικής πολιτικής. Στην Κομωτινή με τον Οδυσσέα βρέθηκε το χαμόγελο του παιδιού με το πρώτο κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας, όπου κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος παρουσίασε τον απολογισμό των πανελλαδικών δράσεων 2016, καθώς και τις δράσεις που υλοποιεί το χαμόγελο του παιδιού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς όφελος των παιδιών. Το χαμόγελο του παιδιού με το πρώτο κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας βρέθηκε στην Κομωτινή το μεσημέρι της Τρίτης στην Κεντρική Πλατεία. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος παρουσίασε τον απολογισμό πανελλαδικών δράσεων 2016 και τις δράσεις που υλοποιεί το χαμόγελο του παιδιού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς όφελος των παιδιών.
Είναι σημαντικό ότι με την ευκαιρία της επίσκεψης του Οδυσσέα, του κινητού εργαστηρίου που σκοπό έχει να ενημερώσει μέσα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση της περιοχής, τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς για διάφορα θέματα που τα αφορούν, θέματα καλής κρίσης, κακής κρίσης τεχνολογίας, θέματα βίας κλπ. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να θυμόμαστε όλοι κάποια μηνύματα που πρέπει να περνάμε στα παιδιά και στις οικογένειες γενικότερα για την συνεργασία. Η συνεργασία η οποία σώζει παιδιά. Αυτή λοιπόν η σημερινή συνάντηση των θεσμών, των φορέων, αστυνομίας, πυροσβεστικής, στρατού, δικηγορικού συλλόγου, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, φορέων, να μην ξεχάσω κανέναν, όλοι για μας είναι πολύ σημαντικοί, είχαν σκοπό να ανταλλάξουμε απόψεις για το τι μπορεί να προσφέρει το χαμόγελο του παιδιού στις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις της πόλης και της περιοχής, στη δράση του μέσα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή. Θέλαμε να επιθυμίσουμε επίσης κάποια θέματα για τα οποία έχουν να κάνουν με έκτακτα περιστατικά που καμιά φορά υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει γνώση για να μπορούμε να προλάβουμε την ζωή ενός παιδιού πριν χαθεί, ειδικότερα σε εξαφανίσεις. Είχαμε περιστατικό τελευταία στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα μπορούσε να μην προχωρήσει σε αυτό που συνέβη. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλα θέματα υγείας κλπ. Αυτός είναι ο λόγος και να πούμε ότι ναι, υπάρχουν δυνάμεις υγιείς μέσα σε αυτή τη χώρα, είτε είναι θεσμική είτε είναι εθελοντική, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά. Είναι και εδώ και αλλού, είναι θέμα του ανθρώπου που θα αντιμετωπίσει την έκτακτη κατάσταση. Να είναι ενημερωμένος. Καμιά φορά δεν είναι ενημερωμένος, αλλά πρέπει να ρωτάει. Πρέπει να ενημερώνει, πρέπει να ανημερώνεται. Και εδώ είναι πολλές φορές που υπάρχει το λάθος της διαδικασίας της σύμπραξης δυνάμεων. Με αποτέλεσμα, όταν ενημερώσει την επόμενη μέρα, να έχει χαθεί πολύτερος χρόνος και να έχουν χαθεί πρώτες ώρες. Και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα σωθεί η ζωή του παιδιού, γιατί θα ήταν λίγο παρατραβηγμένο. Αλλά ξέρουμε ότι πρώτη ώρα, πρώτες δύο ώρες, είναι πολύτιμες για τη ζωή ενός παιδιού που έχει εξαφανιστεί, ειδικότερα ένα παιδί που έχει πέσει θύμα κάποιας βίαιας συμπεριφοράς. Και υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν μέσα, υπάρχουν σκυλιά που μπορούν να βρουν το παιδί μέσα σε 5 λεπτά, αν είναι και σε κοντινό απόσταση, μόνο με μια μυρωδιά. Και γενικότερα υπάρχουν τρόποι και μέσα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Αυτό λοιπόν το λέμε και το λέμε και σε περιπτώσεις υγείας παιδιών. Που υπάρχει ένα παιδί που έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρέπει να ενημερωθούν αυτοί που πρέπει να ενημερωθούν. Πρέπει να ενημερωθεί τη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών που διαθέτει το χαμόγελο του παιδιού και που λειτουργεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στα πλαίσια του ΕΚΑΒ, για να σώσουμε ένα νεογέννητο το οποίο δεν πρέπει να μεταφερθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας, το τονίζω. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και κάποια γυναίκα η οποία θα γεννήσει ένα παιδάκι πρόωρο να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Άλλα λοιπόν τα παιδιά που είναι σε κίνδυνο, αν τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και έγκυρα, μπορούμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Η Θεσσαλονίκη λειτουργεί για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως θα ξεκινήσει και στην Καβάλα, ήδη τις κατασκευές πήγαμε και είδαμε τώρα. Είναι αυτό που γίνεται όταν μας ειδοποιούν οι αρχές, η αστυνομία, η πυροσβεστική, ο εισαγγελέας για κάποια έκτακτη κατάσταση που πρέπει 24 ώρες να παρέμβουμε. Να έρθουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Για μια εξαφάνιση και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα με τα οχήματά μας, με τους ανθρώπους μας, τους επαγγελματίες και να στηρίξουμε τους θεσμούς να σώσουν τη ζωή ενός παιδιού. Ένα μικρό παιδάκι πριν από 21-22 χρόνια τώρα κλείνουμε, τελείωνε το ημερολόγιο του και την τελευταία του επιθυμία λέγοντας: αν ενωθούμε, όλοι θα τα καταφέρουμε. Η διάθεση ενός 10χρονου παιδιού είναι δεδομένη. Η διάθεση όμως μιας κοινωνίας που πρέπει να ενωθεί, ειδικότερα σε δύσκολες καταστάσεις, είναι επίσης δεδομένη. Ναι, το αυτονόητο είναι για το εξωτερικό ότι οι φορείς όλοι συνεργάζονται μεταξύ τους και δεν ανταγωνίζονται, μιλάω ειδικότερα και για εθελοντικούς οργανισμούς. Συνέντευξη τύπου δόθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους Νεολαίας σε συνεργασία με το Europe Direct Κομωτίνης με τίτλο You Think City Links. Οι νέοι μιλάνε, η πόλη ακούει, μια δράση που θα γίνει και προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους για Συνεολαία, συνεργασία με το Europe Direct Κομωτίνης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με τίτλο You Think City Links. Οι νέοι μιλάνε, η πόλη ακούει, μια δράση που θα γίνει και προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, το Europe Direct Κομωτινής και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και με τη στήριξη του Δήμου Κομωτινής υλοποιούμε
τη δράση με τίτλο Youth Think City Links. Εσύ σκέφτεσαι ο νέος δηλαδή και η πόλη πραγματοποιεί. Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus Plus Youth για την νεολαία. Και αυτό που επιδιώκεται είναι μέσα από την διαδικασία του δομημένου διαλόγου, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνει στους νέους να επηρεάσουν αποφάσεις που τους αφορούν σε τοπικό επίπεδο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα νέοι οι μαθητές κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καταρχάς θα τους δοθεί ευκαιρία να ενεργοποιηθούν, να είναι συμμέτοχοι σε μια διαδικασία και να συνειδητοποιήσουν πόσοι μπορούν να, τι ρόλο μπορούν να διαδραματίζουν ώστε να επηρεάζουν αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτούς και που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την καθημερινότητά τους. Αυτό που θα επιδιωχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι να οργανώσουν μέσα από διάφορες ομάδες εργασίας και μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης, να οργανώσουν μια πρόταση για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί, μεταξύ των άλλων, για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένας χώρος που υπάρχει στο κτίριο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, πώς μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Αυτό θα κατατεθεί πρόταση αυτή στο Δήμο Κομωτινής και θα έχει προηγηθεί και μια διαδικασία προσομοίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να καταλάβουν ακριβώς και πώς παίρνονται οι αποφάσεις σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Παραφράζοντας και κάνοντας ένα λογοπαίγνιο του τίτλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το You Think μπορούσε να είναι Youth Inc., δηλαδή ότι θα είναι το αποτύπωμα και το μελάνι που θα βάλει η νεολαία σε αυτά τα links τα οποία θα έχουμε, τις συνδέσεις δηλαδή πλέον στο Δήμο. Να πούμε ότι οι αγώνες λόγου αντιλόγου και επιχειρηματικότητας και επιχειρηματολογίας τουλάχιστον για το τρίτο λύκειο έχουν ξεκινήσει από το 2011 όσο έτρεχαν τα αντίστοιχα προγράμματα. Φέτος είμαστε τυχεροί ως δευτεροβάθμια γιατί έχουμε και από δύο λύκεια, το πρώτο γενικό λύκειο και το τρίτο γενικό λύκειο, με συμμετοχές σε αγώνες και δοκιμίου και λόγου αντιλόγου και επιχειρηματολογίας και με διακρίσεις. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που συμμετέχουν σε αυτό αλλά και τα παιδιά τα οποία θα έχουν μια ευκαιρία να έρθουν σε μια προσομοίωση και συγχρόνως η ευκαιρία αυτή θα είναι και από το Δήμο ότι θα δουν πραγματικά ότι οι νέοι σκέφτονται, οι νέοι δημιουργούν, οι νέοι έχουν προγράμματα, έχουν προτάσεις και μπορούν να βάλουν το αποτύπωμά τους. Να ευχαριστήσουμε και το Europe Direct και όλους τους συντελεστές για αυτό που θα συμβεί στην πόλη μας. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Γεγονός που αποδεικνύει ότι τα σχολεία μας πραγματικά δημιουργούν και δημιουργούν ένα μέλλον μέσα σε αυτό το παρόν. Και συγχρόνως ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν ευήκοα ότα τα οποία μπορούν να συλλάβουν και να πραγματοποιήσουν. Εμείς εδώ στο Δήμο Κομωτινής είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για τους νέους. Θεωρούμε θετικό το πρόγραμμα γιατί έτσι μπορούμε να μάθουμε και εμείς τα προβλήματα που πολλές φορές δεν έρχονται στα γραφεία μας. Έτσι θα δημιουργήσουμε και μια σχέση εμπιστοσύνης του Δήμου Κομωτινής με τους νέους, οι οποίοι βλέπουν τα κακό σκημένα της πόλης μας και μπορούν ανά πάσα στιγμή να μας τα δώσουν. Και φαντάζομαι ότι θα δημιουργήσουμε μια σχέση δημιουργική ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας. Προσωμείωση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Φαντάζομαι ότι και για μας είναι πρώτη εμπειρία και φαντάζομαι ότι θα είναι και μια πολύ καλή εμπειρία και για τα παιδιά και για μας. Οπότε νομίζω είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια που κάνει το πρόγραμμα και θεωρώ ότι θα είναι επιτυχημένη. Το πρόγραμμα είναι κάτι αρκετά απλό. Και προσπαθούμε μέσα από το δομημένο διάλογο να προωθήσουμε τις απόψεις των νέων κατευθείαν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ώστε ένας χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης να γίνει κάτι το οποίο οι ίδιοι νέοι θα αποφασίσουν τι θα είναι και οι ίδιοι νέοι θα το λειτουργούν στο εξής. Ώστε να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, το οποίο είναι 23 Μαρτίου, με την προσομοίωση του Δημοτικού Συμβουλίου,
θα προηγηθούν τριήμερα εργαστήρια δομένου διαλόγου και debate skills, ικανότητες διαλόγου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο και τρίτο λύκειο, καθώς και με νέους της πόλης στα γραφεία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. Αυτές τις τρεις ημέρες οι νέοι θα μάθουν περισσότερο πώς μπορούν να αθρώσουν δημόσιο λόγο και πώς μπορούν να ζητήσουν πράγματα τα οποία τους αφορούν από τους ηθήνοντες λήψης αποφάσεων στην προκειμένη το Δήμο. Μέσα από αυτή την προετοιμασία θα φτιάξουν τις προτάσεις τους. Ευελπιστούμε να έχουμε 3-4 διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν 23 του μηνός στην προσομοίωση με κανόνες Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έρθει ένας ειδικός Γιώργος Αντωνακάκης, κύριος Γιώργος Αντωνακάκης από την Αθήνα, οι οποίοι κάνουν προσομοιώσεις συνεχώς. Θα δώσουμε τους κανόνες στα παιδιά και μέσα από εκεί θα προκύψει μια πρόταση η οποία θα υιοθετηθεί. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε την υποστήριξη του Δήμου κυρίως και όλων των φορέων. Θα υιοθετηθεί και μετά θα τρέχει στα γραφεία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τους νέους. Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα. Θα σας αναφέρω απλά ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δύο σχολεία, δύο λύκεια. Επιλέξαμε τα δύο λύκεια αυτά, το πρώτο και το τρίτο λύκειο, γιατί στα λύκεια αυτά υπάρχουν ήδη ομάδες λόγου-αντιλόγου. Και οπότε πήραμε αυτές τις ομάδες, τις οποίες θα τις διδάξουμε μέσα από εργαστήρια μη τυπικής μάθησης, να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου, να εργαστούν σε ομάδες και τελικά να δημιουργήσουν τις προτάσεις τις οποίες θα τις καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο της πόλης μας, για το καλύτερο των νέων της πόλης μας. Να πάμε τώρα στις Σέρρες. Αρκετές διαρρήξεις συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νομό Σέρρων. Να δούμε το ειδικό ρεπορτάζ. Οι κλοπές και οι διαρρήξεις στις εξοχικές κατοικίες στην Κάργενη βαίνουν δυστυχώς αμύωτες. Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον κύριο Λεωνίδα Χαραλαμπίδη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε την εξοχική του κατοικία και διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα διάρρηξης. Με φανερή αγανάκτηση, ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές, ζητά προστασία από την πολιτεία, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που έχει έρθει αντιμέτωπος με τέτοιου είδους θέματα. Το Σαββατοκύριακο μπήκανε και στον οικισμό μας για δεύτερη ή τρίτη φορά, μπορώ να πω. Διαρρήξανε από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, πατζούρια κλειστά τα οποία δεν παρέχουν μεγάλη ασφάλεια βέβαια. Διαρρήξανε τουλάχιστον 5 οικοδομές στον οικισμό του που είναι και το δικό μου το σπίτι. Όπου βρήκανε πράγματα αξίας όπως τηλεοράσεις, πλάσμα, φερρυπίν, τα πήρανε. Από ένα φίλο μου που είχε και μια μηχανή, ο άνθρωπος είναι ακόμη. Δουλεύει, ας πούμε, στο δασαρχείο. Δεν ξέρω αν θέλει να πει το όνομά του αργότερα ο ίδιος. Είχε μια μηχανή από πάρκα, την πήραν και αυτήν, που έχει κάποια αξία, ας πούμε. Και επειδή είμαι και συνταξιούχος αστυνομικός, έχω ένα παράπονο γενικά και από την πολιτεία και από τον τρόπο που φυλά στην περιοχή. Το καλοκαίρι δεν είμαστε 5.000 που είναι ο οικισμός της Κάργενης, ας πούμε, η μόνιμη κάτοικη, είμαστε 15 και 20. Και φυλάσσεται όλη η περιοχή από 2 ή 3 αστυνομικούς. Ας είναι 5 δηλαδή το καλοκαίρι. Τη χειμερινή περίοδο έχουμε βέβαια κι εμείς πάρει κάποια μέτρα. Εγώ φερρυπίν έβαλα στα 6 κουφώματα που υπάρχουν από πόρτες και παράθυρα, στα 5 έβαλα σιδεριές. Είναι σαν φυλακή το σπίτι δηλαδή. Χαλάει όλη την ομορφιά του σπιτιού. Σε ένα που δεν έβαλα προσπάθησαν να ανοίξουν και δεν μπόρεσαν γιατί ήταν η μπαλκονόπορτα και είχε μου πει ένας ο οποίος τοποθέτησε και τα κουφώματα ότι ήταν η ειδική πόρτα αυτή, ήταν ασφαλή ας πούμε και δεν μπόρεσαν να μπουν. Έγινε πάλι κάποια ζημιά. 200-300 ευρώ ζημιά έγινε. Το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων που σημειώνονται στην περιοχή είναι συνεχόμενα, με αποτέλεσμα να μην λείπουν και εκείνες οι φωνές των ιδιοκτητών που λένε ότι θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Από την πίεση, ίσως επειδή δεν μπόρεσαν να ανοίξουν την αλουμινοκατασκευή που ήταν γερή, αλλά λέω τώρα να φέρω τους συναδέλφους, τώρα εγώ τους λέω συναδέλφους γιατί είμαι συνταξιούχος αρκετά χρόνια, αλλά πάλι τους θεωρώ συναδέλφους. Για κάτι που γίνεται επανειλημμένος, θα πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κουτί, ας πούμε, και θρασίες να αφήσουν και αποτυπώματα. Μήνυση δεν κατέθεσα και είναι ασφαλισμένο βέβαια το σπίτι, αλλά θα δω με τη συνέχεια αν ολοκληρωθεί η ζημιά, δηλαδή και από άλλους φίλους και θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θα αναφέρουμε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να τα πω δημοσίως. Κάπου πάει το μυαλό μας, δηλαδή, εκεί κάποιοι που περιφέρονται. Ασκόπος, ότι μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος ενημερώνει τι υπάρχει στο κάθε σπίτι ή τι μπορεί να υπάρχει και θα προβούμε. Δηλαδή έχω ένα παράπονο όμως έτσι ας το πω να εκφράσω γενικά και από το Δήμο και από την πολιτεία γενικότερα ας πούμε. Δεν είμαστε πλούσιοι δηλαδή, μας περισσεύαν τα χρήματα που καταθέσαμε εμείς εκεί. Να παραμείνουμε στις Σέρρες και να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά την απεργία της ΠΟΕΔΗ.
Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη, η ΠΟΗΔΗΝ έχει εξαγγείλει 4ωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Αττική και 24ωρη απεργία σε όλη την υπόλοιπη περιφέρεια. Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη. Για αύριο 15 του μηνός, ημέρα Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί 4ωρη στάση στην Αττική, στα νοσοκομεία της Αττικής, στην Πρόνοια, στην Πρωτοβάθμια και για το ΕΚΑΒ. Στην περιφέρεια έχει προκηρυχτεί 24ωρη απεργία, ώστε να μπορέσουν να παρευρεθούν όλοι οι εργαζόμενοι στην 4ωρη στάση που θα γίνει στην Αθήνα. 12 ώρα το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλης, ώστε να διαμαρτυρηθούμε για τα προβλήματα που έχουμε στο χώρο εργασίας. Η κινητοποίηση θα γίνει στην Αθήνα μόνο, 12 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Μαβίλης. Γι' αυτό και έχει προκηρυχτεί 4ωρη στάση στην Αθήνα, στην Αττική, ώστε να μπορούν όσο γίνεται περισσότεροι εργαζόμενοι να παρευρεθούν εκεί. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς ως επιτοπλίστων, σε κάθε απεργία υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο απεργεί, όπως και εγώ ξέρετε σε κάθε απεργία δεν το συζητάμε, απεργούμε, αλλά δεν θα γίνει κάποια κινητοποίηση εδώ. Συνήθως κατεβαίνουμε και εμείς κάποια άτομα στην Αθήνα, αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε. Η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων διεκδικεί δωρεάν δημόσια υγεία και πρόνοια με εύκολη και καθολική πρόσβαση, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των νοσοκομείων, των πρωτοβάθμιων μονάδων του ΕΚΑΒ και της Πρόνοιας, διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, των πρώην εργολαβικών εργαζομένων, ένταξη στα ΒΑΕ, αποκατάσταση των καθαιρεμένων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ανάκτηση μισθολογικών ασφαλιστικών εργασιακών μνημονιακών απολειών και μονιμοποίηση επικουρικών. Τα αιτήματα είναι τα γνωστά κάθε φορά και συμπληρώνεται κάποιο αίτημα καινούριο. Είναι όπως η δωρεάν υγεία και πρόσβαση και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στο σύστημα υγείας. Είναι η επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση για τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια μονάδα υγείας, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, η ένταξη επιτέλους στα βαρύ και ανθυγινά επαγγέλματα. Είναι η μονιμοποίηση των επικουρικού προσωπικού που έχουμε, να μην χαθούν οι θέσεις των εργαζομένων που ήταν με τους εργολάβους και διάφορα άλλα. Παράλληλα, ο κύριος Αγοραστός αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου των Σερών. Κοιτάξτε να δείτε, υποστολέχωση υπάρχει αυτή τη στιγμή, από το γνωρίζετε καλά, και στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό το διάστημα παρατηρούμε το φαινόμενο ότι έχουμε έλλειψη αρκετή μεγάλη και στις ΜΕΕΣ. Τώρα ξεκίνησε μια κόντρα ανάμεσα στους γιατρούς και στον κύριο Ματάκο με τον κύριο Παπαμιχάλη, λόγω της συνταγογράφησης που προσπαθεί να επιβάλλει να κάνουν πάνω στα επίγοντα. Τώρα εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα κατόπιν συνεννόησης. Όλα τα προβλήματα, όταν υπάρχει θέληση και συνεννόηση, επιλύονται. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Για τις επιτυχίες του Run and Out μίλησε στην αθλητική εκπομπή 90 συν ο καθήλυνα αρμόδιος Μιχάλης Μερζιανίδης, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ιωαννίνων. Παρακολουθήστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, τώρα ήταν ένα παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι για παιδιά. Δεν αποκλείει κανένα, που βασίζεται στην αγάπη που έχουν τα παιδιά ο ένας για τον άλλο και στη συνεργασία, που έχει γράψει πάρα πολλές ιστορίες, όχι αυτό το καθ' αυτό το παιχνίδι, αλλά τα ίδια τα παιδιά έχουν γράψει τις ιστορίες τους. Και όλα αυτά οδήγησαν ώστε φέτος να πάρουμε την ύψη στη διάκριση, ξαναλέω, τα παιδιά πρώτα απ' όλα και μετά εγώ, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Fair Play, μια πάρα πολύ μεγάλη διάκριση, που πρόσφατα κιόλας στα Γιάννενα έγινε και η απονομή, γιατί τους ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Fair Play αν μπορούν να το φέρουν στα Γιάννενα για να είναι παρόντες και τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν, τα πρώτα παιδιά που έξαναν, τώρα είναι στην τρίτη ηλικίου. Είναι μια συγκινητική ατμόσφαιρα, με παρόντες στο Γενικό Γραμματέα της EFPM, η Ευρωπαϊκή Fair Play Movement, τον κύριο Γιάννη Ψηλόπουλο και τον πρόεδρο της IPS Europe, της Ένωσης Αθλητικών Συντακτών Ευρώπης, τον κύριο Γιάννη Δάρα. Μια συγκινητική τελετή, δόθηκε το βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Fair Play, ξαναλέω, μια πολύ μεγάλη διάκριση που αφορά όλα αυτά τα παιδιά από όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και πολλά, 10.000 παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Μιχάλη, πόσα παιδιά αγαπή ασχολούνται αυτή τη στιγμή στα Ιωάννα με το συγκεκριμένο? Στα Ιωάννα πρέπει να είμαστε γύρω στα 1.500 με 2.000 παιδιά που παίζουν. Και 10.000 παιδιά συνολικά όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε μάθει.
και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Είναι ένα παιχνίδι καθαρά για το σχολείο, είναι ένα παιχνίδι που το αγαπάνε, είναι ένα παιχνίδι που βγάζει από τα παιδιά το καλύτερο της αυτό, και δεν στο λέω επειδή το κάνουμε εδώ ή επειδή είμαι εγώ στη μέση. Έχω δει ιστορίες απίστευτες με το Ράνενάο, το οποίο μου δίνει μεγάλες ελπίδες ότι αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή μπορούν να αλλάξουν και τα πράγματα στη ζωή όλων μας αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Πολλές επιτυχίες λοιπόν από το round-out και προσωπικά δικές σου αλλά και των παιδιών πάνω απ' όλα. Να πάμε σε γενικότερες ερωτήσεις, μια που σε έχω στη τηλεφωνική γραμμή σήμερα. Ό,τι θέλεις, να... ό,τι θέλεις. Αγαπημένη Κομωτινή, δεν το συζητάμε, παιδί της Κομωτινής είμαι, εκεί σπούδασε, το αφιερώνω αυτό το βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Fair Play, άλλωστε το παρουσιάσαμε το run-out του 2011 στην Κομωτινή, στο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής, είχαμε με τα παιδιά και το παρουσιάσαμε. Οπότε ένα μεγάλο μερίδιο του βραβείου πάει και στην Κομωτινή. Και σε όλους τους καθηγητές μου και σε όλους τους φίλους που έχω εκεί. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Arts Channel Thrakis. Τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς καλό σας βράδυ.